Γεια σας παιδιά, Νερόλ εδώ. Θα ξεκινήσω το βίντεο αυτό δίνοντας χαιρετισμούς στη Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη με πολύ αγάπη, μόλις μου στείλε μήνυμα κιόλας. Λοιπόν, έχουμε διανύσει περίπου 200 χιλιόμετρα από Κόρινθο, πήγαμε για καφέ στη Σπάρτη και τώρα είμαστε στο Ταΐγετο, σε ένα απίστευτο σημείο. Όπως βλέπετε εδώ είναι ένα ωραίο πράγμα, τέλος πάντων. Και κατευθυνόμαστε, πολύ απίστευτη διάδρομη, και κατευθυνόμαστε τώρα για φαΐ. Για φαΐ στην Καλαμάτα. Τελευταίος προορισμός Καλαμάτα και μετά γυρνάμε Κόρινθο. Νίκο, πες και εσύ κάτι στην κάμερα. Είσαι 5 χρόνια να τραβήξεις βίντεο. Άλλο αυτό. Ωραία την διαδρομή, σ' άρεσε? Πολύ ωραία διαδρομή. Ωραίος. Έχει και καλό καιρό. Ελπίζω μόνο μην μας πιάσει βροχή. Μην μας πιάσει βροχή, αυτό φοβάμαι κι εγώ. Παιδιά, θέλει να πει κάποιος κανένα σχόλιο για τη διαδρομή, αν ήταν ωραία? Η διαδρομή είναι υπέροχη. Το τοπίο είναι φανταστικό. Και ο καιρός? Ο καιρός τέλειος. Τέλειος. Για σήμερα τέλειος. Προσωρινός τέλειος. Προσωρινά, ναι. Μόνο ο βράχος στάζει λίγο νερό. Ο βράχος. Τι όμορφο μηχανάκι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τσουφτουφτου. Αυτό το κατέμ είναι... Το 125, Όχι, ρε. 1290. Λοιπόν, εδώ εξατμισούλα. 1290, άντε γεια. Και εδώ έχουμε άλλο ένα 125, το XR. Εδώ έχουμε το Βασίλη. Βασίλη, μία δήλωση. Η διαδρομή είναι υπέροχη, είμαστε, ναι, ακόμα στην αρχή της, είμαστε ενθουσιασμένοι, από κοντά είναι το κάτι άλλο. Πάμε δυνατά να περάσουμε. Πάμε. Τρέχουμε στο μηχανάκι. Το κράνος μου που είναι. Κοίτα, πεταλούδα. Όταν έχεις φτηνό κράνος, δεν σε νοιάζει που το πετάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Άμα δεν απατήσω, πήγαινε πέρα ένα χιλιάρα και θα φάγα όλο το κεφάλι.
Να φανταστώ κάνουμε στάση. Βγάζεις κομμάτια ή συνεχόμενο. Ε? Πληματικά βγάζεις. Όχι, συνεχόμενο. Όλη την διαδρομή θα την πάρει, τη χωράει. Ναι. Α, ωραία, ωραία. Πιστεύω. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά. Θες να δώσεις χαιρετίσματα σε κάποιον? Λάκια. Σε ποιον? Παντού, πολλά. Παντού. Γιώργο! Άλλη μια στάση εδώ. Εδώ. Έχει ένα υψόμετρο, το έχει. Ήρθανε και άλλοι μηχανόβοι εδώ. Είμαστε εμπόλικα άτομα, μπορώ να πω. Τέσσερα τηλέφωνα από πάρει, δεν το σηκώνει. Ρε Μίτσο, καπνίζεις. Και φτάσαμε στην Καλαμάτα. Αποφασίζουμε που θα φάμε. Θα κάτσουμε καμιά ωρίτσα εδώ μέχρι να αποφασίσουμε. Και πάμε για μάσα. Δεν είμαστε συνεννοημένοι, ένας οδηγός και ένας σκούπα. Δεν το φάω μόνο, τίποτα άλλο. Σκούπα, δεν χρειάζεται. Το οποίο πρέπει να είναι πάντα ένας. Ένας. Είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε πιο γρήγορα. Όταν είσαι προκαθορισμένη ταχύτητα 130, δεν μπορείς να πεις 100. Λοιπόν, αυτό το πιάτο είναι αφιερωμένο στο Βασίλη που μου τα έχει πρίξει ότι δεν τρώω κοψίδια σε ταβέρνες. Για να δούμε το μέγεθος. Εντάξει. Ωραία το πιάτο, μ' αρέσει. Νίκο, καλή όρεξη ρε. Αυτό δεν βλέπω, να σε καλά. Τι πήρες? Χοιρινή μπριζόλα. Αυτό είναι πανσετούλα. Πανσετούλα. Να πάει πεθαρά. Εσύ δεν θα φας. Εγώ είναι νηστικός, θα μείνω, κάνω δύο. Δεν θα φας. Θα φάω κι εγώ. Λοιπόν, έλα, κλείνω τώρα να φάμε, άντε γεια. Κάπου εδώ κλείνει το βίντεο. Με ένα τελευταίο καφεδάκι και γυρισμό στην πατρίδα, στην Κόρινθο. Να είστε όλα καλά.
Να είστε όλοι καλά. Βασίλη, να είμαστε καλά και του χρόνου. Έλα, τι έχουμε τώρα. Και την άλλη Κυριακή θέλω να πω. Άντε, γεια σας. Ο Παναγιώτης κόντεψε να φάει και το ταβερνιάρι. Γιατί ρε, τι έφαγα. Είπε να τσιμπήσει σήμερα. Και τι έφαγα. Έφαγε δύο μπριζολίτσες, λίγες παντάτες, λίγο σαλάτα. Κόντεψε να φάει και εμάς στο τέλος. Εντάξει, μωρέ. Ναι. Τώρα να σου δείξω βίντεο. Τι να κάνω, πεινάω ρε παιδιά, πεινάω. Γεννήθηκα πεινασμένος.